Κυρίες και κύριοι, χθες το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας τοποθετήθηκε επί της αρχής του σχεδίου νόμου. Σήμερα είχαμε την ακρόαση των φορέων, όπου ένα μεγάλο μέρος αυτής της συζήτησης κυριάρχησαν τα εργασιακά θέματα, οι κανονισμοί μεταθέσεων και η αξιολόγηση των πυροσβεστών, καθώς και η περιβόητη αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του πυροσβεστικού σώματος. Επιτρέψτε μου λοιπόν στην παρούσα συνεδρίαση να καταπιαστώ με αυτά τα ζητήματα, εξίσου κρίσιμα και σημαντικά, καθώς στην πλειονότητά τους οι διατάξεις του σχεδίου νόμου ασχολούνται με αυτά. Πρώτα απ' όλα σε σχέση με την περιβόητη αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του πυροσβεστικού σώματος. Διαπιστώνουμε πρώτον ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έλαβε υπόψη στη σύνταξη του σχεδίου νόμου τις μελέτες και τις προτάσεις ιδιωτικής εταιρείας παροχών συμβουλευτικής υποστήριξης που είχαν ανατεθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ το 2016. Κατά την άποψή μας είναι άκρως αντιδραστικές, αντεργατικές αλλά και επικίνδυνες. Και δεύτερον, αναδιαμορφώνει το παρόν σχέδιο νόμου και τροποποιεί το προϋπάρχον αναχρονιστικό, αναποτελεσματικό νομοθετικό πλαίσιο που είχε διαμορφωθεί επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας. Και εξηγούμε. Προβλέπει πρώτον την στρατιωτικοποιημένη δομή του πυροσβεστικού σώματος και τη διατήρησή του στα σώματα ασφαλείας. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτή η υπόθεση στρατιωτικοποίησης του πυροσβεστικού σώματος ξεκίνησε από τη δικτατορία. Σε αντίθεση πάντα με τον κοινωνικό χαρακτήρα του ρόλου και της αποστολής του. Στη βάση αυτή ενισχύεται και καθιερώνεται ως υφιστάμενη και όχι ως δυνητική κατάσταση η οπλοφορία των πυροσβεστικών αρακριτικών υπαλλήλων. Δεύτερον, τη συνεργασία του πυροσβεστικού σώματος με τη Europol, η διασύνδεσή της με το ΝΑΤΟ, μέσω της Γενικής Γραμματείας και άλλους αντίστοιχους διεθνείς οργανισμούς. Στο άρθρο 53 παρουσιάζονται και δαπάνες απόρριτων αναγκών σε ζητήματα ασφαλείας. Τι απόρριτο υπάρχει και ποια είναι η σχέση της πολιτικής προστασίας με διεθνούς οργανισμούς τύπου ΝΑΤΟ, όπου η πολιτική προστασία χρειάζεται και ιδιαίτερο γραφείο στη Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 33. Αλήθεια, η νέα κυβέρνηση και ειδικότερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και ο νέος Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, γιατί αρνούνται και αυτό το μηδαμινό ποσό των 300.000 ευρώ που είχε προϋπολογιστεί για να λειτουργήσει υποτυπωδώς η υγιεινή και ασφάλεια στο πολυπόθητο, πολύπαθο μάλλον προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος. 3. Στο άρθρο 75 παράγραφος 4 εμφανίζεται ως καινοτόμα η διάταξη που οι αρμοδιότητες του πυροσβεστικού σώματος καθορίζονται και αφαιρούνται με αποφάσεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Και αυτό μόνο και μόνο, δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος να μας τον εξηγήσετε, για να μην παρεκκλίνουν από τις κεντρικές πολιτικές κατευθύνσεις κάθε φορά. 4. Προβλέπει τη σύσταση πολλών θέσεων ανωτάτων αξιωματικών, η οποία έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την συνολική οργανική δύναμη του μόνιμου προσωπικού που διατηρείται αισθητά μειωμένη, σημειωτέων από το 2001 μέχρι σήμερα, η συνολική οργανική δύναμη του μόνιμου πυροσβεστικού προσωπικού έχει μειωθεί κατά 900 περίπου θέσεις. 5. Προβλέπει την επέκταση των συντονιστών επιχειρήσεων πυροσβεστικού σώματος σε 6, στο άρθρο 82. Φέρουν το βαθμό του υποστράτηγου, υπάγονται στον υπαρχηγό, καθοδηγούν, συντονίζουν, εποπτεύουν, επιθεωρούν και ελέγχουν για θέματα επιχειρησιακής ετοιμότητας και οργανωτικής λειτουργίας το έργο των περιφερειακών πυροσβεστικών διοικήσεων που υπάγονται στην τοπική τους δικαιοδοσία και υποβάλλουν στην ηγεσία προτάσεις και σχέδια για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του πυροσβεστικού σώματος. Ποια είναι αλήθεια η αναγκαιότητα των 6 νέων υποστρατήγων ως συντονιστών επιχειρήσεων τη στιγμή που υφίστανται οι 13 περιφερειακοί διοικητές και που κάλλιστα μπορούν να έχουν τις ίδιες ή παρόμοιες αρμοδιότητες. 6.
προβλέπει το μη διαχωρισμό του επιχειρησιακού από τον διοικητικό τομέα. Ούτε τώρα προβλέπεται να στελεχωθεί ο διοικητικός τομέας με πολιτικό προσωπικό, προκειμένου να απελευθερωθεί σημαντικός αριθμός αξιωματικών και χαμηλόβαθμων πυροσβεστικών υπαλλήλων για να στελεχώσουν τη μάχημη υπηρεσία. Έβδομον, προβλέπει την αντισταθμιστική παροχή υπηρεσιών του πυροσβεστικού σώματος προς τρίτους, φορείς του δημοσίου και σε επιχειρηματικούς ομίλους που έχουν στην ευθύνη τους την εκμετάλλευση αεροδρομίων, αυτοκινητοδρόμων, λιμανιών, δικτύων και ειδικών εγκαταστάσεων με καταβολή ανταλλάγματος ή παροχής σε είδος. 8. Τη διάθεση προσωπικού και μέσων με τιμολογιακή χρονοχρέωση για κάθε ώρα χρήσης ή διάθεσης μέσων. 9. Την ιδιωτικοποίηση της πυροσβεστικής ακαδημίας με την ανταποδοτικότητα με οικονομικά ωφέλη από την πώληση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών υπηρεσιών που θα παρέχει σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και σε πολίτες. 10. Τη συμμετοχή του πυροσβεστικού σώματος σε προγράμματα υλοποίησης χτιριακών έργων και υποδομών μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Επιπλέον, είναι σίγουρο ότι θα επιχειρηθεί ξανά, όπως και στο παρελθόν, κατάργηση πυροσβεστικών υπηρεσιών και κλιμακίων, συγχώνευση υπηρεσιών και υποβιβασμός κλιμακίων σε εποχικά ή εθελοντικά. Αυτά σε σχέση με την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του πυροσβεστικού σώματος, η άποψή μας έτσι όπως διαβάσαμε το σχέδιο νόμου. Σε σχέση με το σκέλος που αφορά τα εργασιακά δικαιώματα των πυροσβεστών, που κατά την άποψή μας ανατρέπονται και παγιοποιούνται αντεργατικές ρυθμίσεις. Σε σχέση με τις εργασιακές σχέσεις, την υγιεινή και ασφάλεια και το ωράριό τους. Πρώτον, με τη διεύρυνση των επιφυλακών, κατά την άποψή μας θα διωγγωθεί η απλήρωτη υπερεργασία για να μπαλώνουν και με αυτόν τον τρόπο οι κυβερνήσεις τις μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό. Δεύτερον, παραπέμπεται για ακόμη μία φορά στο αόριστο μέλλον η εφαρμογή της νομοθεσίας και των απαιτούμενων μέτρων προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία τους, τόσο μέσα στους χώρους των υπηρεσιών, όσο και στα επιχειρησιακά συμβάντα, πυρκαγιές, διασώσεις και πάει λέγοντας. Τρίτον, διευρύνεται η μερική απασχόληση με τη συνέχιση νέων προσλήψεων πενταετούς και εποχιακών υπαλλήλων αντί των απαιτούμενων προσλήψεων σε μόνιμο προσωπικό και τη μονιμοποίηση όλων των υπαρχόντων πενταετών και εποχικών. 4. Εντάσσονται και οι πενταετούς υποχρέωσεις στο καθεστώς της διατεταγμένης υπηρεσίας σε μόνιμη και καθημερινή βάση, όπως ισχύει και για το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό. Τελούν σε διαρκή ετοιμότητα όλες τις μέρες του χρόνου, σε κάθε περίπτωση και καθίσταται αναγκαία η επέμβασή τους. Πουθενά όμως δεν αναφέρεται ότι προαπαιτείται η ύπαρξη ανάλογων κονδυλίων και πιστώσεων για την επιπλέον αμοιβή των πενταετών σε περίπτωση που κληθούν να προσφέρουν υπηρεσία πέραν του εργασιακού τους ωραρίου. Η εξέλιξη αυτή, κατά την άποψή μας, στρώνει το έδαφος για την απλήρωτη υπερεργασία που σας είπα προηγουμένως και στους πενταετείς. Δηλαδή να αμείβονται για τις υπερορίες και τις λοιπές πρόσθετες ώρες με ρεπό, όπως το μόνιμο προσωπικό. Σε σχέση τώρα με το βαθμολόγιο. Θεσπίζεται το περιβόητο βαθμολόγιο για το χαμηλόβαθμο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό, καθυλώνοντάς τους με αυτόν τον τρόπο μισθολογικά και βαθμολογικά. Δεν θα πω σε λεπτομερή ανάλυση, ακούστηκαν πολλά άλλωστε από τους πυροσβέστες και σήμερα, δεν παίρνει και ο χρόνος έτσι κι αλλιώς. Σε κάθε περίπτωση όμως, τα ουσιαστικά προς προαγωγή προσόντα όλων των υπαλλήλων του πυροσβεστικού σώματος θα κρίνονται ύστερα από το απαράδεκτο αντιδημοκρατικό και τιμωρητικό σύστημα της αξιολόγησης. Εντύπωση πάντως προκαλεί το γεγονός ότι στην ίδια την αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου αναφέρεται ότι με το βαθμολόγιο που θεσπίζεται δεν επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός. Εγώ πρώτη φορά βλέπω βαθμολογική αναβάθμιση προαγωγή κάποιου χωρίς
να συνεπάγεται και επιβάρηση του κρατικού προϋπολογισμού. Τι είδος καινοτομία τώρα είναι αυτή, δεν μπορώ να καταλάβω. Έχει μια αξία να μας δώσετε κάποιες εξηγήσεις. Αλλά εκτός, εάν υπάρχει στη σκέψη, στο πίσω μέρος του μυαλού σας, να σταματήσει κάθε μισθολογική αύξηση στους προαγόμενους πυροσβεστικούς υπαλλήλους και απλά να αρκεστείτε στα γαλόνια, στους βαθμούς και στις μεταθέσεις. Σε σχέση με τον κανονισμό των μεταθέσεων, δημιουργείται ένα νέο κανονισμό. Στην πράξη, η συντηρητική πλειοψηφία των μόνιμων με μεταθέσεις, αποσπάσεις, μετακινήσεις, στην πραγματικότητα οδηγούνται σε ξεσπίτωμα μόνο και μόνο για να μπαλώνονται και με αυτόν τον τρόπο τα μεγάλα κενά, οι μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό και υπηρεσιακές ανάγκες γενικότερα. Βέβαια, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ πρώτη είχε προχωρήσει σε μεταθέσεις πυροσβεστών που προσλήφθησαν από το 2006 και μετά. Απλά η κυβέρνηση σημερινή της Νέας Δημοκρατίας επιχειρεί να ξορίσει στην κυριολεξία τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους ακόμα και με 28-29 χρόνια υπηρεσίας. Εισάγονται ως κριτήρια μεταθέσεων για πρώτη φορά τα μόρια για τους πυροσβέστες, αρχιπυροσβέστες και πυρονόμους που προσλήφθηκαν από το 1996 μέχρι και σήμερα. Αν αυτό δεν λέγεται ξεσπίτωμα με μόρια, τότε τι λέγεται? Τα μόρια μάλιστα θα υπολογίζονται από τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις που έχουν πάρει οι υπάλληλοι, την οικογενειακή τους κατάσταση, τα έτη προϋπηρεσίας, τη χιλιομετρική απόσταση των υπηρεσιών που έχουν υπηρετήσει εκτός του νομού, συμφερόντων και της πόλης προτίμησής τους. Καταργείται το αμετάθετο από την πόλη συμφερόντων τους. Καταργείται το αποκλειστικό κριτήριο της σειράς αρχαιότητας που ισχύει μέχρι σήμερα για όσους πυροσβέστες, αρχιπυροσβέστες, πυρονόμους είχαν προσληφθεί από το 1996 και που εφαρμοζόταν μόνο για τις περιπτώσεις που επιθυμούσαν οι ίδιοι να μετατεθούν. Η συνολική υπηρετούσα δύναμη του πυροσβεστικού προσωπικού κατανέμεται με αυτόν τον τρόπο κατά το δοκούν και με γνώμονα πόσα και ποια από τα μεγάλα κενά των υπηρεσιών της χώρας σε ορισμένες περιοχές πρέπει να καλυφθούν μερικώς και υποτυπωδώς. Ο όλος σχεδιασμός είναι φανερό ότι σηματοδοτεί μεταθέσεις χωρίς τη θέληση των υπαλλήλων για στελέχωση υπηρεσιών ανά την επικράτεια με τακτικές και έκτακτες μεταθέσεις. Το ίδιο ισχύει και για τους αξιωματικούς όταν δεν κρίνονται δεσμενώς και θα ξεσπιτώνονται για να υπηρετήσουν οπουδήποτε θελήσει η φυσική ηγεσία. Οι μεταθέσεις για λόγους υγείας μετατρέπονται σε αποσπάσεις. Το ίδιο ισχύει και για τις μεταθέσεις για λόγους σπουδών των πυροσβεστικών υπαλλήλων. Καταργούνται οι διατάξεις για μεταθέσεις των υπαλλήλων λόγω σπουδών των μελών των οικογενειών τους, όπως εφαρμόζονταν μέχρι σήμερα. Περιορίζονται οι πανεπιστημιακές σχολές και τα τμήματα που μπορεί να φοιτήσει ο υπάλληλος. Προτιμώνται μόνο οι συγκεκριμένες σχολές και τα τμήματα που έχει καθοριστεί ότι έχουν συνάφεια με το πυροσβεστικό αντικείμενο. Προτιμώνται μόνο όσοι έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια συγγενούς εξαίματος πρώτου βαθμού και όχι μέχρι δεύτερου όπως εφαρμόζονταν μέχρι σήμερα, λαμβάνουν και αυτοί μόρια και καταργείται το αμετάθετο στην πόλη συμφερόντων τους. Οι περισσότεροι από τους νέους πυροσβέστες και αξιωματικούς που αποφυτούν από τις σχολές θα καλύπτουν κενές θέσεις ανά την επικράτεια και θα περιμένουν πολλά χρόνια όχι για να μετατεθούν κοντά στα σπίτια τους, αλλά απλώς για να ελπίζουν σε μια τέτοια μετάθεση. Δεν θα μετατίθεται χωρίς αίτησή τους από τον νομό συμφερόντων τους μόνο οι πυροσβέστες από το βαθμό του πυρονόμου και κάτω που έχουν συμπληρώσει 30 έτη πραγματικής υπηρεσίας στο πυροσβεστικό σώμα. Προβλέπεται ξεσπίτωμα επίσης αρκετών πυροσβεστών και με τις αποσπάσεις για υπηρεσιακές ανάγκες, χωρίς μάλιστα να αναφέρεται κανένα χρονικό όριο για τη διάρκειά τους. Διατηρούνται οι μετακινήσεις εντός του νομού για όλους ανεξαιρέτως, για όλους και μόνιμους και πενταετής, που θεσμοθέτησε η προηγούμενη κυβέρνηση και είναι σίγουρο ότι θα ενταθούν και θα πολλαπλασιαστούν από τη σημερινή κυβέρνηση.
Η χρονική διάρκεια των μετακινήσεων για υπηρεσιακές ανάγκες καθορίζεται από 2 μήνες μέχρι και 6 μήνες κατά την αντιπυρική περίοδο. Θεσμοθετούνται νέες μετακινήσεις σε περίπτωση σοβαρών πειθαρχικών παραπτωμάτων, καθώς και μετακινήσεις αξιωματικών χωρίς κανένα χρονικό όριο για την ανάληψη καθηκόντων διοίκησης. Οι μετακινήσεις εντός νομού, υπενθυμίζουμε, ισχύει από το 2017 και για τους πολύτεκνους, τρίτεκνους, γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, υπαλλήλους που έχουν σύζυγο ή τέκνο με αναπηρία, υπαλλήλους που τελούν σε χειρία και έχουν την επιμέλεια τέκνου, τους διαζευγμένους με επιμέλεια τέκνου και όσοι βρίσκονται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου. Σε σχέση με την αξιολόγηση, καθιερώνεται αυτό το νέο σύστημα κρίσεων και προαγωγών των αξιωματικών στα πλαίσια αυτού του στρατιωτικοποιημένου μοντέλου του πυροσβεστικού σώματος. Και αυτό το νέο σύστημα δίνει τη δυνατότητα για τον πλήρη έλεγχο και την επιρροή, ιδιαίτερα των ανώτατων αξιωματικών από την εκάστοτε κυβέρνηση. Όσον αφορά στα πρότυπα αξιολογήσεων, παρατηρούνται πολλαπλές αξιολογικές έννοιες που ενισχύουν την κακή αξιολόγηση του προσωπικού από τους υπεύθυνους. Φυσικά, δεν λείπουν οι αντεργατικές προτροπές στους αξιολογούντες, είτε υφιστάμενοι είτε προϊστάμενοι. Έτσι, ως αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα, νοείται η αξιοποίηση του απαιτούμενου κάθε φορά ανθρώπινου δυναμικού και μέσων, πρόθυμη και εθελοντική, όπου απαιτείται εκτέλεση υπηρεσίας. Συνέχιση της υπηρεσίας ακόμα και πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου εργασίας όταν οι συνθήκες το απαιτούν, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του πυροσβεστικού έργου. Μάλιστα. Είναι απαράδεκτο ως κριτήριο για την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα να τίθεται ότι εκτελεί τα καθήκοντά του άοκνα και αδιαμαρτύρητα ακόμα και εκτός του προβλεπόμενου ωραρίου με τις ανάλογες διαβαθμίσεις. Επί της ουσίας, η ευσυνειδησία και η ακεραιότητα του χαρακτήρα δεν μπορούν να αξιολογηθούν και να βαθμολογηθούν, το ανθρώπινο χαρακτήρα εννοώ, δεν μπορούν να αξιολογηθούν και να βαθμολογηθούν αντικειμενικά με το ερώτημα «Διακρίνεται από πλήρη επαρκώς ικανοποιητική, στοιχειώδη, μη στοιχειώδη εντυμότητα, ηχεμήθη, ειλικρίνεια, διαφάνεια, ευθύτητα, ανάληψη ευθυνών, αποδοχή κριτικής, αξιοπιστία» και πάει λέγοντας. Πραγματικά είναι για γέλια. Όταν ως προσόντα παρουσιάζονται και αξιολογούνται θετικά το πλήρως δεκτικό σε νέες ιδέες και ό,τι προσαρμόζεται πλήρως σε νέες καταστάσεις και μεταβολές του εργασιακού περιβάλλοντος. Δεν είναι και τόσο αθώα όλα αυτά, αγαπητοί συνάδελφοι. Επί της ουσίας μεθοδεύεται μέσω των οικειοθελών ή υποχρεωτικών μετατάξεων και ενός αδιαφανούς και αναξιοκρατικού συστήματος αξιολόγησης των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών, όταν πλέον θα έχει εδραιωθεί όλο αυτό το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο με παραχώρηση αρμοδιοτήτων πυρασφάλειας σε ιδιώτες, τους ΟΤΑ, εθελοντικές οργανώσεις και ΜΚΟ. Συμπερασματικά, για να κλείνω, κύριε Πρόεδρε, και συγγνώμη για την πήρα. Η προώθηση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου όχι μόνο δεν θα προσφέρει απολύτως τίποτα θετικό, αλλά θα υποβαθμίσει ακόμα περισσότερο τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας. Με τη λειψή χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, την ιδιωτικοποίηση και την παροχώρηση κρατικών δομών και υπηρεσιών, το κράτος απαλλάσσεται από βασικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις που αφορούν την προστασία της ζωής και των περιουσιών των συνανθρώπων μας, των υποδομών της χώρας και του φυσικού περιβάλλοντος. Η πρόληψη και την προστασία της ζωής του λαού αποτελεί, από ό,τι φαίνεται, κόστος χωρίς όφελος για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ελληνικές κυβερνήσεις. Και αυτό γιατί το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η οικονομική ανταποδοτικότητα των έργων που θα χρηματοδοτήσουν. Και με αυτό ολοκληρώνεται, παρακαλώ. Καλούμε λοιπόν το λαό, με δύο φράσεις, τους πυροσβέστες, όσοι εμπλέκονται στην πολιτική προστασία, να μην αποδεχτούν αυτόν τον νόμο έκτρωμα. Να αντισταθούν, να αγωνιστούν, για να μην περάσουν και να μην εφαρμοστούν όλα όσα προετοιμάζει η κυβέρνηση για αυτούς, χωρίς αυτούς.